Μια καινούργια μέρα ξημερώνει. Ξέρω, έχουν γίνει πολλά, αλλά δεν μπορώ να κάθομαι και να κλαίω συνέχεια. Πρέπει να συνεχίσω τη ζωή μου. Και πάνω που παίρνω δύναμη και πάνω βγω από το σπίτι μου, βλέπω ένα σκελετό και μου ρίχνει ένα βέλος κατευθείαν στο γόνατο. Τρέχω πάνω του να το σκοτώσω, γιατί δεν έχω άλλη επιλογή, αλλιώς θα με σκοτώσει αυτός. Στο τέλος το καταφέρνω. Χτυπημένος από τρία βέλη, σέρνομαι ξανά μέσα στο σπίτι μου να πάω στο κρεβάτι να αναρρώσω. Δυστυχώς αυτός ο σκελετός μου χάλασε όλα τα σχέδια, δεν μπορώ να πάω για mining αυτή τη στιγμή όπως είμαι. Αφού πέρασε λίγος καιρός και ανάρρωσα, ήρθα στο ρηχείο μου και ξεκίνησα να σκάβω προς τα κάτω. Όχι όμως την τύχη. Χρησιμοποίησα μια παλιά τεχνική που μου είχε δείξει ο παππούς μου στο χωριό. Με αυτή τη τεχνική κατάφερα και βρήκα αρκετό αέρον ώστε να φτιάξω μια πανοπλία, να είμαι προστατευμένος πλέον, να μην ξανατραυματιστώ ποτέ τόσο σοβαρά από όλα αυτά τα τέρατα που με περιμένουν να με σκοτώσουν έξω από το σπίτι μου. Γύρισα στο σπίτι μου και κάθισα να φάω. Αφού έφαγα αμέσως, έβαλα όλο το αέρον στο φούρνο με κάρβουνο για καύσιμα να ξεκινήσω το ψήνο. Και αφού έβαλα το αέρον για ψήσιμο, βγήκα έξω στην αυλή μου, στην προστινή αυλή του σπιτιού μου δηλαδή, και ξεκίνησα να κόβω ό,τι δέντρο υπήρχε. Ήθελα να δημιουργήσω χώρο. Ο σκοπός μου ήταν να δημιουργήσω μια μεγάλη φάρμα για να μην έχω θέμα με το φαγητό μου πλέον. Και φυσικά να μαζέψω και έξτρα ξύλα. Αφού έκοψα λοιπόν όσα δέντρα χρειαζόμουν και έχω και ξύλο και χώρο, ξεκίνησα να μπαζώνω λίγο τη λακκούβα που υπήρχε μπροστά από το σπίτι μου, με σκοπό να μην είναι τόσο απότομη η περιοχή και πέσω και σπάσω κανένα πόδι. Για κακή μου τύχη άρχισε να βρέχει, οπότε έπρεπε να μπω στο σπίτι και να περιμένω να τελειώσει η βροχή. Λίγο πριν πέσω για ύπνο, κάθισα να δω λίγο τη βροχή έξω από το παράθυρο με το υπέροχο ηλιοβασίλεμα για να χαλαρώσω και μπορέσω να κοιμηθώ πιο εύκολα. Το επόμενο πρωί συνειδητοποίησα ότι βρεχόταν πάρα πολύ η βεράντα μου και αν ήθελα να κάτσω έξω σε περίοδο βροχής δεν θα μπορούσα, οπότε αποφάσισα να χτίσω ένα υπόστεγο. Ευτυχώς το υπόστεγο δεν χρειαζόταν πάρα πολλά υλικά και κατάφερα να το χτίσω σχετικά εύκολα. Αφού τελείωσα τις εργασίες μου, μπήκαμε στο σπίτι μου, πήγα προς το σεντούκι μου και άφησα όλα τα υλικά που είχα για το υπόστεγο. Άνοιξα το φούρνο, μάζεψα όλο το αέρον που είχε ψηθεί μέχρι τώρα και ήταν αρκετό για να ξεκινήσω να φτιάχνω τη σιδεράνια πανοπλία μου. Ετοίμασα και τα τέσσερα μέλη της και τα φόρεσα. Πλέον ένιωθα πιο δυνατός. Θυμήθηκα πως είχα μαζέψει κάποια λουλούδια από τις προηγούμενες ημέρες και βγήκα να στολίσω το σπίτι μου με αυτά. Ύστερα αποφάσισα να κάνω λίγο χώρο από την πίσω πλευρά του σπιτιού μου γιατί ήθελα να χτίσω κάτι καινούριο. Και αφού το έκανα αυτό, συνέχισα να στολίζω το σπίτι με τα λουλούδια. Μόλις τελείωσα με τις δουλειές και πήγα στο σεντούκι μου, συνειδητοποίησα ότι δεν είχα καθόλου φαγητό. Οπότε αναγκάστηκα πριν νυχτώσει να τρέξω μέσα στο δάσος για να βρω φαγητό. Γιατί αλλιώς θα παίρνω και μέρα και θα ήμουν νηστικός. Για καλή μου τύχη βρήκα κάποιες σκότες πολύ κοντά στο σπίτι μου, οπότε τις σκότωσα αναγκαστικά για να έχω να φάω και κάποια γουρούνια αργότερα. Δεν ήθελα να τα σκοτώσω, μου ήταν δύσκολο. Έπρεπε. Και όπως πήγε να φύγω, βρήκα και ένα πρόβατο το οποίο το σκότωσε για το μαλλί του. Είχε ξεκινήσει πάλι μεγάλη βροχή και έπεφταν πολλές μεγάλες αστραπές. Μπήκα σε μια σπηλιά για κάλυψη μέχρι τελειώσει η βροχή και βρήκα λίγο κόπερ, οπότε αποφάσισα να το μαζέψω και αυτό, μπορεί να είναι χρήσιμο. Σταμάτησε η βροχή, ανέβαινα το λόφο για να πάω σπίτι μου, να το θαυμάσω και από ψηλά και ξαφνικά τι βλέπω. Μια τεράστια φωτιά που είχε πιάσει από τις αστραπές που είχαν πέσει πιο πριν. Πάνω στον πανικό μου να κατέβω γρήγορα το βουνό να πάω να σβήσω τη φωτιά, έπεσα από ύψος και χτύπησα. Λόγω της αδρεναλίνης της στιγμής όμως και της κατάστασης δεν ένιωσα πόνο καθόλου. Και απλά πήγα και έτρεξα να σβήσω όλη τη φωτιά πριν κάψει το σπίτι μου. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι ατυχία ήταν αυτή, γιατί όλα αυτά τύχαιναν σε εμένα. Γιατί η μοναδική αστραπή που έπεσε να πέσει δίπλα στο σπίτι μου και να δημιουργήσει όλο αυτό. Παρ' όλα αυτά είχε γίνει ήδη το κακό, οπότε έπρεπε να δουλέψω να σβήσω τη φωτιά. Και να σταματήσω να ρωτάω πώς και γιατί. Μέχρι το σούρουπο κατάφερα και έσβησα τη φωτιά. Βέβαια η ζημιά από πίσω είχε γίνει ήδη. Είχαν καεί πάρα πολλά δέντρα. Ευτυχώς όμως το σπίτι μου ήταν καλά. Πριν πέσω για ύπνο, έφτιαξα ακόμα δύο φούρνους για να ψήσω πιο γρήγορα όλα τα φαγητά που είχα μαζέψει πιο πριν από τα ζωάκια που σκότωσα. Επίσης, έσπασα το παλιό μου κρεβάτι και χρησιμοποίησα το μαλλί αυτό και το μαλλί που είχα μαζέψει για να φτιάξω ένα πιο καλό κρεβάτι. Το οποίο το τοποθέτησα στο ίδιο σημείο για να κοιμηθώ πιο άνετα αυτό το βράδυ. Και όλα τα βράδια που θα ακολουθήσουν από εδώ και πέρα. Έπειτα, παρακολουθούσα τη βροχή με τρόμο έξω από το σπίτι μου μετά από αυτό που έγινε. Δεν μπορούσα να κάτσω εκεί για πάντα όμως, οπότε έφαγα και έπεσα για ύπνο να περιμένω την επόμενη μέρα να έρθει. Το πρωί άνοιξα το σεντούκι μου και είδα ότι δεν έχω καθόλου χώρο να βάλω τίποτα άλλο μέσα. Οπότε έκανα λίγο χώρο ακόμα πίσω από το σπίτι μου και ξεκίνησα να χτίζω μια αποθηκούλα. Έσπασα τα τζάμια από την πίσω πλευρά του σπιτιού, γιατί θα γινόταν χώρο για την αποθήκη εκεί πέρα. Θα ήταν τείχος πλέον. Συνέχισα με το να χτίζω τη βάση της αποθήκης μου. Ξεκίνησα να σκάβω το βουνό κι άλλο, γιατί δεν είχα όσο χώρο χρειαζόμουν. Έπρεπε να δημιουργήσω κι άλλο χώρο αν ήθελα να χωρέσει η αποθήκη μου. Μετά από αρκετή ώρα σκαψίματος, κατάφερα και χτίσα ολόκληρη τη βάση της αποθήκης. Ξεκίνησα να υψώνω τους τοίχους μέχρι πάνω-πάνω, γιατί ήθελα να έχει ίδιο ύψος με το σπίτι μου, να μην είναι πιο κοντή. Και αφού ολοκλήρωσα τους τοίχους, ξεκίνησα και έχτισα το ταβάνι. Τοποθέτησα ένα σκαλάκι στο ρηχείο μου, μιας και πλέον τα πιο ψηλά γιατί είχα σκάψει. Και έκλεισα την τελευταία τρύπα της αποθήκης για να είναι έτοιμη. Τοποθέτησα και μία πίσω πόρτα φυσικά για να μπορώ να βγαίνω πιο γρήγορα να πηγαίνω στο ρηχείο, να μην χρειάζεται να κάνω όλο τον κύκλο. Επίσης τοποθέτησα τους πυρσούς δίπλα από τις πόρτες για να είναι πιο αισθητική. Έσκαψα όλο το γραφείο που υπήρχε στην αποθήκη γιατί έπρεπε να βάλω πάτωμα, δεν μπορούσα να το αφήσω έτσι. Το πάτωμα θα ήταν πέτρινο όπως ήταν και στο υπόλοιπο σπίτι. Τοποθέτησα όλα μου τα σεντούκια σε μία γωνία. Και αφού το έκανα αυτό, τα άνοιξα όλα ένα προς ένα να τσεκάρω ότι δουλεύουν σωστά. Συνειδητοποίησα κάπου εκεί πέρα ότι μου τέλειωσε το ξύλο. Οπότε βγήκα από το σπίτι μου, πήγα έξω στο καμένο λιβάδι.
και ξεκίνησα να κάνω ταυτόχρονα και χώρο για να χτίσω τη φάρμα μου αργότερα, αλλά και να μαζέψω ό,τι ξύλο είχε απομείνει από τη φωτιά που είχε ξεσπάσει πιο πριν. Έβαλα μερικά φυτάκια περσούς ακόμα γύρω από το σπίτι μου και στη συνέχεια πήγα να φτιάξω μερικές ταμπέλες για να τις βάλω πάνω στα chest μου να ξεχωρίζω τι βάζω στο κάθε chest. Στο πρώτο σεντούκι ήθελα να βάλω όλα μου τα φαγητά, να τα έχω ξεχωριστά εκεί πέρα, ώστε να μπορώ να τα βρίσκω γρήγορα όταν θα πεινάω. Στο δεύτερο σεντούκι θα βάζα όλα τα υλικά μου, δηλαδή πέτρες και ξύλα. Και στο τρίτο σεντούκι θα βάζα όλα τα πολύτιμα μέταλλα και τα διαμάντια που θα βρίσκα. Έφτιαξα και ένα τέταρτο σεντούκι που θα περιείχε όλα τα υπόλοιπα αντικείμενα. Και αφού τελείωσα με τις ταμπέλες, πήγα στο chest, πήρα όλα μου τα αντικείμενα και τα μετέφερα στα υπόλοιπα chest που είχα φτιάξει μέσα στην αποθήκη. Τοποθέτησα πέτρες, ξύλα, χώμα, όλα τα υλικά γενικά στο chest που είχα προορίσει για αυτά. Και αφού είχα τελειώσει με αυτή τη δουλειά, ξεκίνησα να φτιάχνω όλα τα εργαλεία που χρειαζόμουν για να ξεκινήσω να φτιάχνω τη φάρμα μου. Δεν μπορούσα να λείπει και ο κουβάς. Πήγα σε ένα από τα σεντούκια που είχα βάλει και τους σπόρους και τους μάζεψα γιατί θα τους φύτευα αυτή τη μέρα. Και έπεσα για ύπνο, περιμένοντας να ξημερώσει επόμενη μέρα να ξεκινήσω τις δουλειές μου. Ξεκίνησα νωρίς το πρωί τη δουλειά, ξεκινώντας με το να δημιουργήσω κι άλλο χώρο γιατί δεν είχα αρκετό. Ύστερα μπάζωσα κάποιες τρύπες που χρειαζόταν. Και πλέον χρειαζόμουν νερό, αλλά στην παραλία υπήρχαν τέρατα, οπότε έπρεπε να πάω για να τα σκοτώσω. Πήρα το θάρρος λοιπόν και ξεκίνησα να τα χτυπάω ένα-ένα. Ευτυχώς η πανοπλία μου δούλεψε γιατί αντεπιτέθηκαν και αυτά και θα ήταν δύσκολο χωρίς πανοπλία. Κάποια στιγμή μου επιτέθηκε και ένα creeper, αλλά για καλή μου τύχη ο παππούς μου είχε δείξει έναν τρόπο να αντιμετωπίζω τέτοιου είδους πλάσματα γιατί ήταν πολύ επικίνδυνα. Η συγκεκριμένη τεχνική ήταν πολύ απλή και απλά τα σκότωνες εύκολα. Μετά κατάφερα και μάζεψα επιτέλους το νερό που χρειαζόμουν. Ξεκίνησα να σκάβω το αυλάκι που θα μπαίνει το νερό που χρειάζονται τα φυτά για να αναπτυχθούν και φυσικά μετά πέρασα λίγο χρόνο με το να το γεμίσω με όσο νερό χρειαζόταν. Στο τέλος ξεκίνησα να καλλιεργώ τη γη, να την κάνω γόνιμη για να είναι έτοιμη να δεχτεί τους σπόρους ώστε να μεγαλώσει το σιτάρι να μπορέσω να φτιάξω ψωμί. Αφού τελείωσα για αυτή τη δουλειά, φύτεψα όσο σιτάρι είχα, δηλαδή 4 σπόρους, και σκέφτηκα ότι είναι πολύ μεγάλη φάρμα για 4 σπόρους. Γι' αυτό και σηκώθηκα και πήγα έξω στο δάσος να βρω κι άλλους σπόρους από το γρασίδι. Για καλή μου τύχη είχε αρκετό γρασίδι εκεί πέρα κοντά, οπότε δεν θα δυσκολευόμουν ιδιαίτερα να βρω όλους τους σπόρους που χρειαζόμουν, τους οποίους βρήκα μετά από κάποια ώρα και τους φύτεψα όλους. Βέβαια η φάρμα δεν γέμισε ακόμα από καλλιέργεια, αλλά ξέρω πως μόλις θα μεγαλώσουν αυτά τα φυτά θα μου δώσουν κι άλλους σπόρους και θα καταφέρω να γεμίσω όλη τη φάρμα. Ξεκίνησα να περιφράζω μια περιοχή με τους φράχτες που μου είχαν περισσέψει από προηγούμενες ημέρες για τις εργασίες που χρειαζόμουν, και είχα σκοπό μέσα σε αυτή τη μάντρα να βάλω κάποιες κοτούλες που είχα βρει πιο νωρίς στο δάσος όπως έψαχνα για σπόρους. Αφού ολοκλήρωσα τη μάντρα, με βάλα και λίγο φωτισμό στο χωράφι. Το επόμενο πρωί πήρε το μάτι μου κάποιες αράχνες έξω από το σπίτι και φυσικά πήγα να τις σκοτώσω για να πάρω το νήμα τους. Γιατί αυτό το νήμα είναι πολύτιμο, μπορώ να το χρησιμοποιήσω με δύο τρόπους. Πρώτον, μπορώ να φτιάξω ένα τόξο να μείνω από μακριά, και δεύτερον, μπορώ να φτιάξω καλάμι ψαρέματος για παραπάνω φαΐ. Βρήκα και τις κοτούλες που έλεγαν νωρίτερα μέσα στο δάσος, τις δελέασα με σποράκια ώστε να με ακολουθήσουν και να μπορούσα να τις βάλω μέσα στη μάντρα για να έχω φαγητό. Κατάφερα, τις έφερα ως εδώ, οπότε τις ξεγέλασα με κάποιο μαγικό τρόπο και έκλεισα την πόρτα πίσω τους και μείναν για πάντα εκεί μέσα. Παρ' όλα αυτά, μετά τις στάσα τα σποράκια που είχαν μείνει. Αυτές ζευγαρώσαν και κάνανε ένα παιδάκι, το οποίο με τη σειρά του θα μεγάλωνε, θα έκανε και αυτό το ίδιο, και έτσι εγώ θα είχα άπειρο φαγητό. Πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος για αυτές τις ημέρες που πέρασαν. Θεωρώ πως έκανα πολύ μεγάλη πρόοδο, δημιούργησα πάρα πολλά πράγματα ώστε να ζω πιο άνετα, αλλά δεν έχω ξεχαστεί. Ο στόχος μου είναι ένας: να σκοτώσω το δράκο.